53 χρόνια πριν, 17 Νοέμβρη του 1970, προσγιώθηκε στο φεγγάρι το Linokhod 1, το πρώτο σεληνιακό ρόβερ, το πρώτο που χρησιμοποίησε ψηφιακές κάμερες στο διάστημα. Παρέμεινε στο φεγγάρι για 10 μήνες, πλογήθηκε για πάνω από 10 χιλιόμετρα, με απομακρυσμένη καθοδήγηση, από χειριστές που βρίσκονταν στη Γη και ειδικότερα στη Σοβιετική Ένωση, κοντά στη Μόσχα. 5 χρόνια μετά, το 1975, στο διαστημικό πρόγραμμα Σογιούς Απόλλω, οι Σοβιετικοί ολοκλήρωσαν τον υπολογισμό παραμέτρων τροχιάς του Σογιούς σε ένα λεπτό, ενώ στους Αμερικάνους πήρε ολόκληρη μισή ώρα. Αυτά και άλλα πολλά επιτεύγματα, όπως η αυτοματοποίηση του σιδηρόδρομου το 1935, υλοποιήθηκαν από τη Σοβιετική εξουσία σε συνθήκες ανεπαρκούς τεχνογνωσίας, υλικών πόρων, εξειδικευμένου δυναμικού. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, φανταστείτε τις δυνατότητες που γεννάει η επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος. Η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, η αυτοματοποίηση στην υπηρεσία του λαού. Πώς θα βελτιώσουν εξαιρετικά την ποιότητα των προϊόντων, τον έλεγχο της παραγωγής, την πρόληψη, την αντιμετώπιση ατυχημάτων μεγάλης έκτασης και άλλους πολλούς τομείς ζωτικής σημασίας για το σύνολο της κοινωνίας. Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας θα οδηγήσει σε απελευθέρωση εργάσιμου χρόνου, σε λιγότερη δουλειά, χωρίς μείωση αποδοχών, σε δημιουργικό ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, σε ενίσχυση του δημιουργικού περιεχομένου της εργασίας, σε αναβάθμιση του γενικού μορφωτικού επίπεδου για τους εργαζόμενους που αποτελούν την κύρια παραγωγική δύναμη κάθε εποχής σε κάλυψη των σύγχρονων αναγκών. Ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός, αξιοποιώντας τις σύγχρονες δυνατότητες για γρήγορη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων και πληροφοριών που αφορούν το σύνολο των αναγκών της κοινωνίας, θα λαμβάνει γρήγορες και βέλτιστες αποφάσεις για σύνθετα προβλήματα. Η λεγόμενη τέταρτη βιομηχανική επανάσταση αφορά σε μεγάλο βαθμό στην παραγωγή, επεξεργασία, αξιοποίηση τεράστιων όγκων δεδομένων, καθώς και την ταχεία επικοινωνία των συστημάτων αυτών μεταξύ τους και με τις μηχανές στον χώρο της παραγωγής. Τα ψηφιακά κέντρα δεδομένων είναι η υποδομή, το cloud, βρίσκονται στην καρδιά της επανάστασης αυτής. Είναι οι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι, τα αεροδρόμια, τα δίκτυα ίδρυυσης και ηλεκτρισμού της ψηφιακής οικονομίας. Στα ψηφιακά κέντρα υλοποιείται η συλλογή, η αποθήκευση, η επεξεργασία, η αλλαγή, η ανταλλαγή, η ανάλυση του τεράστιου αυτού όγκου των δεδομένων, πληροφοριών και εφαρμογών. Η εκπαίδευση μοντέλων που αναφέρθηκαν, η ίδια η τεχνητή νοημοσύνη. Στον καπιταλισμό όμως όλα αυτά είναι υποταγμένα στο κίνητρο του κέρδους. Σε εκδήλωσή του, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τα 3 χρόνια λειτουργίας του GovGR αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. Ελαίος σφιχτικών χρονοδιαγραμμάτων επρόκειτο για Death March, πορεία προς το θάνατο, γενοκτονία των προγραμματιστών. Δουλεύαμε, λένε, στο ΕΔΙΤΕ, όλο το 24ωρο και απλά κάποιος ενημέρωνε ότι θα διακόψει για 2 ώρες για να κοιμηθεί και θα συνεχίσει. Ακόμα και μέσα στους πανηγυρισμούς τους, η πραγματικότητα της αύξησης του βαθμού εκμετάλλευσης δεν κρύβεται. Και μάλιστα πανηγυρισμοί χωρίς τελειωμό. Ακόμα και το αποτρόπαιο καπιταλιστικό έγκλημα στα Τέμπη χρησιμοποιείται για να αναδειχθεί η ουδέτερη τεχνολογία, η αυτοματοποίηση, που το όφελός της θα διαχυθεί στο σύνολο και μαγικά θα λύσει τα προβλήματα του συνόλου της κοινωνίας. Ταυτόχρονα, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΜΕΡΑ25 διαγωνίζονται για το ποιος είναι πιο ψηφιακός και με αγωνία περιγράφουν το ψηφιακό μέλλον ως το νέο τρένο, το οποίο δεν πρέπει να χάσει η ελληνική κοινωνία. Και κοντά σε όλα αυτά, οι εμβληματικές επενδύσεις, όπως παραδείγματος χάρη η επένδυση του data center της Microsoft. Μια επένδυση που όπως διατείνονται φέρνει στη χώρα μας το προσκήνιο, ενισχύει την τοπική οικονομία, φέρνει νέες θέσεις εργασίας. Κι όμως, για την υλοποίησή της από τα ταμεία της Microsoft θα βγει μόλις το 5% του συνόλου των κονδυλίων που χρειάζονται, ενώ θα χρησιμοποιηθεί καταρχήν υφιστάμενη υποδομή από τα καλώδια διασύνδεση μέχρι το νερό και την αποχέτευση, με την ευθύνη για να βαραίνει το Δήμο και την περιφέρεια. Όσο για τις θέσεις εργασίας, σύμφωνα με την ίδια τη Microsoft, κατά την εγκατάσταση θα χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο μηχανικοί από το εξωτερικό, ώστε και η ίδια η τεχνογνωσία να μείνει εντός ομίλου. Ενώ στη φάση της λειτουργίας πρόκειται για maximum 100 θέσεις εργασίας, που θα καλύπτουν 24 ώρες βάρδιες. Ας αναλογιστούμε όμως το κυριότερο. Το μεγαλύτερο data center της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, εγκατεστημένο στην Αττική, ανοίξει σε έναν αμερικάνικο όμιλο. Αναμένεται δεδομένα του ελληνικού κράτους, επιχειρήσεων, εγχώριων και διεθνών, πολλά προσωπικά δεδομένα πολιτών της περιοχής και πρώτα απ' όλα δικά μας της Ελλάδας, να τεθούν στη διάθεση της ίδιας της Microsoft. Τι δυνατότητες δίνονται σε ένα διεθνές ομονοπόλιο όταν ένας κρατικός φορέας παραχωρεί το σύνολο ή και μέρος τέτοιων κρίσιμων υποδομών και λειτουργιών, όταν ακόμα και διακηρύξεις και νομοθεσίες περί GDPR και άλλων που επικαλούνται όλα τα αστικά κόμματα είναι κομμένες και ραμμένες ώστε να διευκολύνουν την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων.
φίλες και φίλοι. Οι εργαζόμενοι, συνολικά οι εργατικές λαϊκές οικογένειες, δεν έχουμε κάτι να προσδοκούμε από αυτόκλητους σωτήρες, από στρατηγικά σχέδια διεθνών ομίλων, από το διακηρυγμένο στόχο του κεφαλαίου στην Ελλάδα για τη μετατροπή της εκόμβου επικοινωνιών. Τώρα είναι η ώρα να μπει ένα τέρμα στην αναμονή και στις αυταπάτες. Δίκαιη ανάπτυξη δεν μπορεί να υπάρξει, όποια και αν είναι η επόμενη κυβέρνηση, όταν οι δυνατότητες που προκύπτουν από την ανάπτυξη των παραγωγικών δυνάμεων και την εφαρμογή τους στην παραγωγή χρησιμοποιούνται για να απογειώνουν την κερδοφορία του κεφαλαίου. Τώρα είναι η ώρα να βγάλουμε συμπεράσματα οι εργαζόμενοι παντού και να ενισχύσουμε το κόμμα παντού. Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις, οι πρόσφατες, η πρωτοφανή συμμετοχή σε όλη τη χώρα, οι νέοι απεργοί δείχνουν το δρόμο στον αγώνα υπεράσπιση των κατακτήσεων, διεκδίκησης νέων, πάλης για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών. Δυναμώνουμε λοιπόν το κόμμα μας παντού και στις εκλογές και στους χώρους δουλειάς στις γειτονιές, οργανώνοντας την αντεπίθεση για ένα ριζικά διαφορετικό δρόμο ανάπτυξης, το σοσιαλισμό-κομμουνισμό, με εργατική εξουσία, κοινωνικοποιημένη εργασία και μέσα παραγωγής. Ευχαριστώ.